60 οι συμμετέχοντες από 5 συλλόγους ήταν την Κρήτη στο 4ο Παγκρίτη Open Τουρνουά Ping Pong, με το Ρέθυμνο ήδη να αριθμεί τους περισσότερους ενεργούς αθλητές στο νησί. Την πρώτη μέρα της διοργάνωσης αγωνίζονται οι ανήλικοι, έχοντας στο πλευρό τους τους γονείς τους, και την δεύτερη τα ενήλικα τμήματα των συλλόγων. Στο Ρέθυμνο έχει γίνει θεσμός το να γίνονται τουρνουά Παγκρίτια. Είναι φέτος η 4η χρονιά. Έχουμε την τιμή και την ευχαρίστηση να έχουμε τα πιο πολλά μέλη αθλητών σε όλη την Κρήτη που μπορούν και συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος αντισφαίρησης Ρεθύμνου κατάφερε να ανεβεί σε επαγγελματική κατηγορία του αθλήματος, την Α2, και έτσι το φετινό τουρνουά είναι μια διπλή ευκαιρία αθλητικών εορτασμών. Και πέρυσι η πρωταθλήτρια ομάδα της Κρήτης είχε αναδειχθεί σε πρωταθλήτρια Νοτίου Ελλάδος, όμως δεν είχε οδηγηθεί στην άνοδο. Οι φετινές επιδόσεις των αθλητών δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης και έτσι ο ΕΠΑΡ αγωνίζεται πλέον στην Α2. Είναι μια συγκυρία φέτος πολύ ευχάριστη για μας, γιατί στους αγώνες μπαράζ ανόδου φέτος καταφέραμε και ανεβήκαμε από τη Β' κατηγορία στην Α2. Είμαστε πλέον σε επαγγελματική κατηγορία. Γιορτάζουμε και αυτή την άνοδό μας λοιπόν στην Α2 μαζί με το τουρνά συνέπεσε, γιατί πριν από λίγες μέρες έγινε αυτή η άνοδος. Τα ωφέλη της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, ένα άθλημα με σχεδόν ανύπαρκτους τραυματισμούς που οξύνει τα αντανακλαστικά, ενδυναμώνει το πνεύμα και το σώμα, όπως και μαθαίνει σε μικρούς και σε μεγάλους την αυτοσυγκράτηση και τη συγκέντρωση. Δίνουν μια δυνατότητα στο να μπορέσεις να αναπτύξεις τα ριφλέξ σου και γενικότερα ένα άθλημα που δεν έχει τραυματισμούς. Οπότε είναι φιλικό προς τα παιδιά και για μεγαλύτερες ηλικίες. Η Ακαδημία μας αναπτύσσεται χρόνο με το χρόνο. Το όμιλος αναπτύσσεται εξοπλιστικά. Έχουμε περισσότερα τραπέζια, έχουμε περισσότερα υλικά για να μπορέσουμε να δουλέψουμε σωστά.